πρόωθηση των ζητημάτων του απόδημου ελληνισμού και ιδιαίτερα των θεσπρωτών βρέθηκε στο επικέντρο της συνάντησης του Δημάρχου Σουλίου Γιάννη Καραγιάννη με τον Πρόεδρο της Πανυπηρωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης Δημήτρη Ντόκο και τον Β' Γραμματέα της Ομοσπονδίας Βασίλη Τζόρτζη. Παρόν στη συνάντηση ήταν και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιώργος Ντάγκας, ενώ κατά τη διάρκεια της αναδείχθηκε η σημασία της συμμετοχής και των αποδήμων στις εκδηλώσεις που κατά καιρούς και ιδιαίτερα αυτή τη χρονική περίοδο λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Μεγάλο μέρος του απόδημου ελληνισμού άλλωστε έχει τις ρίζες του στη Θεσπρωτεία, μια περιοχή που παρέχει πλήθος δραστηριοτήτων αλλά και μοναδικό φυσικό καλός. Στο Σούλι να μιλήσουμε με την ταβέρνα εκεί πέρα. Όπως είπες, μια καλή δραστηριότητα είναι να πάνε για ορειβασία, για περπάτημα στο βουνό. Μπράβο, να πάνε να μαζέψουν τσάι. Εμείς έχουμε μπει και σε ένα πρόγραμμα βελτίωσης μονοπατιών, που είναι μονοπάτια και στην Λαμπανίτσα και στον Αχαίροντα, όπου θα είναι οριοθετημένα, σηματοδοτημένα, ασφαλή και θα μπορούν να κάνουν έναν περιπάτο. Υπάρχουν. Και έχουν, υπάρχουν στον Άγιο Αρσένη, πολύ καταπληκτικό. Έχουμε και τον ενισχυτικό πάρκο το δικό μας, το οποίο μπορείτε να πάτε να το επισκεφτείτε. Είναι το μοναδικό. Εκτός τον αεροπορικό τουρισμό που υπάρχει στον Αχαίροντα. Ναι. Υπάρχει κάποιος χάρτης. Πρώτα απ' όλα έχουμε ενημερωτικά φυλάδια τα οποία θα πάρετε μετά, αν θέλετε, για να δείτε και τις περιοχές του Σουλίου και τις περιοχές του Αχαίροντα και φυσικά την Παραμυθιά, η οποία και είναι και η πρωτεύουσα του Δήμου και είναι μια παλιά πόλη η οποία μπορεί να δείτε, να επισκεφτείτε διάφορα αρχαιολογικά μνημεία, όπως υπάρχει το Εθνικό της Παναγίας, είναι η Κούλια, είναι το Κάστρο, είναι και δύο πράγματα τα οποία μπορεί να επισκεφτεί κάποιος επισκέπτης. Συν τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί να δει στην περιοχή της Παραμυθιάς, στην περιοχή του Αχαίροντα και στην περιοχή του Σουλίου.